στην σημερινή, στα σημερινά ανοιχτά μικρόφωνα του Πρακτορείου FM τον κύριο Θόδωρο Καράουλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και βέβαια πρώην υπουργό. Κύριε Καράουλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να πούμε και καλή εποχή για την Ελλάδα. Καλημέρα και από μένα, κύριε Καράουλου. Και πριν την πολιτική. Χρήστο το μάτι, το Θόδωρο τον το συνείδησε, όλους τους φίλους Σοκρατές. Χρήστο, βέβαια, είμαστε στενοχωρημένοι. Εμείς μας άφησε ο Αύγουστος με κακές εμπειρίες και αναμνήσεις, αλλά τέλος πάντων έτσι το ξεπερνάμε. Όμως, κύριε Καράουλου, ακούγαμε τώρα προηγουμένως Dire Straits 1978. Το 1978 ήταν μια εξαιρετική περίοδος για τον Ηρακλή. Εξαιρετική. Το 78, για να θυμηθώ λίγο, ρε Χρήστο, το 76 πήραμε το κύπελλο. Ναι, αλλά είμαστε. Πήγαμε καλά, βέβαια. Ανηγυρίζονται ακόμα δύο χρόνια μετά, γι' αυτό το λέω. Ξέρω ότι ο κύριος Θεσσαλονίδης δεν μας αγαπάει πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Εμείς μισό, μεγάλη καρδιά και του αγαπάμε όλους. Μισό, κύριε Καράουγλου και φίλε Θόδωρε, να το πούμε αυτό, ότι γνωριζόμαστε από πολλά την εφηβεία περίπου. Λοιπόν, ότι δεν έχω. Δεν υποστηρίζω το ίδιο ποδοσφαιρικό σωματείο, δεν σημαίνει ότι δεν σας αγαπώ. Ίσα-ίσα. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Καράουγλου, τώρα που τελειώσαμε τα αθλητικά, δώσαμε τα αθλητικά μας διαπιστευτήρια. Σωστό. Πάμε στα πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, η δική σας εκλογική περιφέρεια είναι μια περίεργη εκλογική περιφέρεια, η οποία έχει και πολύ αγροτική και πολύ αστική περιοχή. Όλη αυτή η συζήτηση σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει το τελευταίο μνημόνιο στους αγρότες έχει επηρεάσει τις αγροτικές περιοχές. Σαφέστατα ναι. Σαφέστατα ναι. Να σας πω ότι πολύ σωστά είπατε, κύριε Μάτη, ότι η δεύτερη εκλογική περιφέρεια είναι μια πανσπερμία. Είναι μια περιοχή που έχει από το πιο μικρό και το πιο φτωχό χωριό ενδεχόμενα του νομού Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, ένα χωριό 20 περίπου κατοίκων που είναι δίπλα στο χωριό με το Ζαγκλιβέρι, που είναι όλοι αγρότες ή συνταξιούχοι, και έχει και τον αστικό κόσμο, έτσι, όσο πιο πλούσιο τέλος πάντων γίνεται θεωρητικά τουλάχιστον είναι όλα αυτά, στο Πανόραμα ή στην Πηλαία. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή που έχει τους ψαράδες με τα γρυγρή στην Νέα Μηχανιώνα, που έχει τους μυδοκαλλιεργητές της Χαλάστρας και των Κιμήνων και των Μαλγάρων, που έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε, επειδή σταμάτησα στις αγροτικές περιοχές, ναι, έχουμε αγροτικές περιοχές στις οποίες ο πληθυσμός θίγεται. Ναι. Θίγεται όμως και με κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν και τη δική σας συμμετοχή. Ψηφίσατε και εσείς. Καταρχήν, ναι. Ψηφίσατε και εσείς. Τι λέτε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους. Να σας πω. Χθες ξεκίνησα έτσι επίσημα τον προεκλογικό μου αγώνα, κάνοντας την πρώτη μου συγκέντρωση στελεχών από τη δυτική πλευρά, από τον κάμπο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, από τους Δήμους Δέλτα, που είναι μια καθαρά αγροτική περιοχή. Βεβαίως έχει τη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου ή ό,τι τουλάχιστον έχει μείνει από αυτή, το Δήμο Χαλκιδόνα και το Δήμο Ροκάστρου. Και ένα από τα θέματα, τα βασικά που συζητήσαμε με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τους προσωπικούς μου φίλους που ήταν στη συγκέντρωση αυτή, ήταν και το ζήτημα του αγροτικού. Εμείς ναι, ψηφίσαμε. Γιατί ψηφίσαμε, γιατί ήταν όλο ένα πακέτο, ήρθε με τη λογική μια συμφωνία που έπρεπε ή να την πάρεις ή να την αφήσεις. Έτσι. Από εκεί πέρα, αυτό που εμείς δεσμευτήκαμε. Και χθες είχε την ευκαιρία και ο πρόεδρος του κόμματος μας, ο Βαγγέλης Μεμαράκης, να κάνει και στο Αγρίνιο, όπου έχει συνάντηση με νέους αγρότες, είναι ότι με τη λογική των ισοδύναμων μέτρων και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας και πάντοτε με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το μεγάλο είναι η συνέχιση της πορείας της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτά να αναζητήσουμε ισοδύναμα μέτρα, έτσι ώστε η πολύ βαριά και άδικη κατά την άποψή μας φορολογία των αγροτών να μην γίνει. Εντάξει, όμως τώρα με συγχωρείτε, κύριε Καράουλου, αλλά ισοδύναμα μέτρα σημαίνει πρακτικά αντί να τα πάρουμε από τους Α, θα τα πάρουμε από τους Β. Να το εξειδικεύσω λίγο. Παράδειγμα, αυτό που μελετάτε αυτή τη στιγμή, όλα αυτά βεβαίως θα τα εξειδικεύσει και θα τα παρουσιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 ο Βαγγέλης ο Μεμπαράκης. Αυτό που όμως εμείς μελετάμε σαν ισοδύναμο μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο, αν θέλετε, το θεωρούμε ότι δεν είναι κοινωνικά άδικο. Έτσι. Είναι η αύξηση της φορολογίας των τσιγάρων κατά 1 ευρώ. Πολλούνται ετησίως στην Ελλάδα γύρω στα 900 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα πάρουμε 900, γιατί ξέρετε ότι κάθε αύξηση του πακέτου των τσιγάρων σημαίνει ότι μειώνονται λίγο η κατανάλωση. Και αυξάνεται το λαθρεμπόριο που έχει απογειωθεί. Άρα μειώνονται τα έσοδα και τα προσδοκόμενα αυτά που υπολογίζονται. Ναι, και ίσως και κάτω από τα από αυτά που είπαν, ότι υπάρχουν τώρα. Αυτό που μπορεί να μείνει, που εγώ δεν λέω ότι θα είναι 900 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να είναι 600-650, μπορούμε άνετα να καλύψουμε ένα κομμάτι
τις φορολογίες που θέλουν να επιβάλλουν στους αγρότες, η οποία θα τα πάρουμε από τη μία τσέπη και θα τα πάμε στην άλλη. Κάπως έτσι. Πάντως, κύριε Καράγλου, ο φόρος εξακολουθεί να είναι φόρος. Δεν μπορεί να κερδίσετε κάτι από τους αγρότες, θα χάσετε κάτι από τους καπνιστές. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, είπαμε ότι η αγροτική παραγωγή θεωρούμε ότι αυτό που μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολύ και να δώσουμε διέξοδο για την αντιμετώπιση και τις ανεργίες είναι η πρωτογενής παραγωγή. Κύριε Καράγλου, ας μην εξειδικεύουμε τόσο πολύ σε μέτρα που δεν ξέρουμε τελικά πώς θα ισχύσουν και ποια θα είναι και η κυβέρνηση. Ναι. Την έχετε, συγγνώμη, με συγχωρείτε, Θόδωρε, την έχετε κάνει, αυτή η πρόταση έχει υιοθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτή τη στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο του Κόμματος επεξεργάζεται συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές. Θα πει δηλαδή ότι εμείς θα μειώσουμε τη φορολογία των αγροτών κατά τόσο, θα κάνω και σαν αντιστάθμισμα, σαν ισοδύναμο μέτρο, θα προτείνουμε εκείνο. Όλα αυτά όμως θα παρουσιαστούν υπεύθυνα, έτσι και ρεαλιστικά, και όχι με λόγια του αέρα, αλλά με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια, με χαμηλούς τόνους, εδώ στην έκθεση 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Κύριε Καράγλου, πάμε να τα δούμε λοιπόν γενικά. Επιλέξατε ως κεντρικό σας μότο, προεκλογικό σύνθημα, το «Τώρα πάμε μπροστά». Και σκεφτόμουν ότι η πρώτη αυθόρμητα ερώτηση που έρχεται στα χείλη του καθενός που στέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε όλο το πολιτικό προσωπικό και τα κόμματα. Μέσα σε 8 μήνες που απέχουν οι δύο κάλπες του Ιανουαρίου και αυτή της 20ης του Σεπτέμβρη, θα μπορούσε να μας περιγράψει τι έχει αλλάξει στη Νέα Δημοκρατία, τι καινούργιο έχει προσφέρει στον ψηφοφόρο, αυτόν τον ψηφοφόρο που την απέρριψε τον Ιανουάριο να την επιλέξει? Γιατί το μόνο που βλέπω εγώ τελικά είναι μία επίθεση στο μέλλον, αλλά με επιστροφή στο παρελθόν. Ένα back to the future. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αλλαγή του πρόεδρου του κόμματός μας. Έχουμε ένα νέο πρόεδρο, τον Βαγγέλη του Μεμαράκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι παλιό. Ως προσωρινός, ορίζεται, σας πρόλαβαν οι εκλογές. Δεν έχετε νέο πρόεδρο. Όχι, τον μία συνθήκη. Τον εκλέξαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην πολιτική επιτροπή ομόφωνα και είπαμε ότι το ζήτημα της ηγεσίας θα το συζητήσουμε τον Ιούνιο του 2016 όταν έχουμε το τακτικό μας συνέδριο. Αλλά να τονίσω ότι αρχηγός ο οποίος κερδίζει προφανώς δεν αλλάζει. Και δόξα τω Θεώ βλέπουμε τα μηνύματα, τα πρώτα μηνύματα τα οποία παίρνουμε, που ότι είναι ιδιαίτερο θετικά. Γι' αυτό στη Νέα Δημοκρατία έχετε πολλούς πρώην αρχηγούς. Ωραία. Ναι, είναι ο Βαγγέλης Μεμαράκης μπροστά. Πέστε μου, άλλαξε ο προπονητής, η ομάδα μένει ίδια? Όχι απαραίτητο, μείνει η ίδια. Περιμένουμε να δούμε και τα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Έτσι θα έχουμε και κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις, θα έχουμε και κάποιες ανανεώσεις, θα έχουμε και κάποιες προσχωρήσεις τελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι έτσι γυρίζουν ή έρχονται στη Νέα Δημοκρατία, είχαν φύγει και ξαναγυρίζουν, ή είναι από άλλα κόμματα και έρχονται. Και περιμένουμε να δούμε και άλλα. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι ότι εμείς και στην προεκλογική περίοδο αυτή καταθέτουμε ρεαλιστικές και υπεύθυνες προτάσεις, δεν μαξιμαλίζουμε, δεν είναι στόχος μας η κατάκτηση της εξουσίας απλά και μόνο για να κατακτήσουμε την εξουσία. Εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές και υπεύθυνες και βέβαια γιατί πιστεύουμε δεν είμαστε εθεροβάμονες ούτε περπατάμε στα σύννεφα όπως κάνει ο κ. Τσίπρας που τη στιγμή που διακυβεύεται ακόμη και η πρώτη θέση μιλά για αυτοδυναμία. Εμείς πιστεύουμε ότι την επόμενη μέρα που θα υπάρχει ανάγκη συνεργασιών θα είμαστε εδώ, θα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλα τα δημοκρατικά κόμματα τα οποία πιστεύουν στην συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας για να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία θα βοηθήσει τον ελληνικό λαό να ξεπεράσει το συντομότερο δυνατόν τα προβλήματα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καράγλου. Τόσο σύντομα. Πιστεύετε, έχετε διάθεση? Είμαστε 10 λεπτά στον αέρα. Okay. Το ότι δεν το καταλάβατε για μας είναι χαρά, διότι σημαίνει ότι κυλάει καλά. Κύριε Καράγλου, πρωτού αποχαιρετιστούμε σε αυτή την πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πέστε μου ειλικρινά από το χέρι στην καρδιά, είναι τελικά ένας πολιτικός ανταγωνισμός και μια προεκλογική περίοδος που καλείται τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν αυτόν που θεωρούν καλύτερο διαχειριστή του ίδιου πακέτου, του ίδιου κακού πακέτου? Κοιτάξτε, το πακέτο είναι δεδομένο, η συμφωνία είναι δεδομένη, τα πλαίσια εντός του οποίου θα κινηθούμε είναι δεδομένα, ξεκάθαρα και απλά. Υπάρχουν όμως οι δυνατότητες μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου μνημονίου που είναι κακό μνημόνιο, κακή συμφωνία, να χωρίσουμε. Να χωρίσουμε τα θεσμικά, τις μεταρρυθμίσεις, τις δομικές αλλαγές για τις οποίες εμείς όχι απλώς προσυπογράφουμε, αλλά λέμε ότι αργήσαμε και φταίμε και εμείς που δεν προχωρήσαμε στο παρελθόν. Αλλά απ' την άλλη, να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε από τα φορολογικά, από κάποια μέτρα τα οποία είναι άδικα, όπως για παράδειγμα η υπερβολικά μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση του 23%, όπως για παράδειγμα η υπερβολικά μεγάλη άδικη φορολόγηση των αγροτών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αγρότες δεν πρέπει να φορολογούνται, και μια σειρά άλλων τέτοιων ζητημάτων που μπορούμε να τα δούμε. Ελπίζω, αλλά πάντοτε λοιπόν, μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος,
μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας πάντοτε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, γιατί τελικά αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι είναι οι μόνοι οι οποίοι στέκονται στο πλευρό της χώρας μας, γιατί τα χρήματα που θα παίρναμε, τα ρούβλια από τα... Στο πλευρό των τραπεζών τους περισσότερο στέκονται και αναγκαστικά αυτό περνάει μέσα από την Ελλάδα. Ή τα γουάν από την Κίνα, τα δολάρια από την Αμερική, θα ψάχνουμε. Όχι. Κύριε Καράγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλό κουράγιο. Καλή σας μέρα, κύριε Καράγλου.